Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Ακάσταρο, στο οποίο εδώ πέρα κάνουμε αναλύσεις αριθμολογικές, αστρολογικές, ρούνων, αναλύσεις ταρό κτλ. Μην ξεχάσεις επίσης, μπες στο κανάλι μου, γκουγκλαρέ το, Ακάσταρο, μπες μέσα, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες, μία κάρτα, τρεις κάρτες, έτσι, online μαντίο, chat με τον Ακάς, αριθμολογικό προφίλ κτλ. Κτλ. Είναι δωρεάν, είναι για σένα αποκλειστικά. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους παλιούς συνδρομητές. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου, πάτε το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποίησεις και έλα στην παρέα μας να κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα όπως και τώρα θα κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα και να σας πω το εξής. Το θέμα μας λοιπόν έχει να κάνει με την πραγματοποίηση της ευχής, με την πραγματοποίηση των επιθυμιών μας, με τη δύναμη του αριθμού 3 και ανάλογα βεβαίως με το δρόμο ζωής με τον οποίο έχουμε γεννηθεί. Εδώ, σε αυτό το ρήξιμο, θα είμαστε μέχρι τον αριθμό και 9. Αν έχετε 11, 22, 33, 44, θα τον κάνετε μονό αριθμό, διότι πρώτα πρέπει να κατακτήσετε το μονό αριθμό, τον πυρήνα σας, και μετά να εκτοξευτείτε και να πάτε στο 11 και να ζήσετε ως 11 ή 22 ή 33 ή 44. Οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται, δεν γνωρίζουν από αριθμολογία, πυθαγόρια αριθμολογία, δεν έχουν ασχοληθεί και λογικό είναι έτσι. Διότι δυστυχώς τον Πυθαγόρα τον μάθαμε μέσα από τα μαθηματικά μόνο και όχι ότι ήταν μύστης, πρώτα μύστης και μετά τα υπόλοιπα. Είχε ο ίδιος ανακαλύψει την αριθμολογία, όπου μπορούσε με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη ακρίβεια να προβλέπει πράγματα. Όμως, πρωτού ξεκινήσω, να βάλω ένα ερώτημα. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας? Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας? Μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε? Εδώ οι απαντήσεις βεβαίως ανάλογα με τον καθένα που με ακούει αυτή τη στιγμή ποικίλουν. Άλλος θα πει ναι, άλλος όχι, άλλος θα πει εξαρτάται. Εξαρτάται τις συνθήκες, την ηλικία, την προσπάθεια, θα πούνε άλλοι προσπάθησα, δεν πέτυχα και. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, διότι καλό είναι να παραδειγματιζόμαστε από τη σημερινή εποχή. Δεν θα πω ονόματα και τέτοια, δεν χρειάζεται. Εσείς μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε. Υπάρχει ένα παλικαράκι λοιπόν. Παλικαράκι. Ένα παλικάρι, 18 χρονών, θα το έχετε διαβάσει μάλλον, το οποίο έχασε και τους δύο γονείς του εξαιτίας του ιού. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που η ζωή τον πέταξε στα βράχια, παρόλο που η ζωή του φέρε δυσκολίες, του φέρε ανυπέρβλητες δυσκολίες, θλίψη, στεναχώρια, πόνος, γιατί, αγωνία, για το μέλλον, για το πώς θα κάνει, κατάφερε τελικά να δώσει εξετάσεις, να νικήσει το θάνατο και να μπει από τους πρώτους στην ιατρική. Εγώ θεωρώ, προσωπική μου άποψη, έτσι, προσωπική τοποθέτηση, όποιος καταφέρνει και μπαίνει στις Πανελλήνιες, σε ελληνικό πανεπιστήμιο, για μένα είναι ήρωας. Όχι ότι οι άλλοι που δεν έχουν μπει συμβαίνει κάτι, όχι, απλά ίσα ίσα επειδή είναι τέτοιο το σύστημα. Μην αρχίσω τώρα και δεν θέλω να κριτικάρω, γιατί μιλάμε για σύστημα, έτσι, δεν μιλάω για ανθρώπους. Δυστυχώς λοιπόν για μένα είναι ένα σύστημα άδικο, ας το πω έτσι, και σταματάω εκεί. Δεν επεκτείνω γιατί δεν είναι το θέμα μου αυτό, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ελάτε λίγο στη θέση του. Αυτό το παλικάρι μπήκε σε τόσες μεγάλες αγωνίες, σε τόση μεγάλη θλίψη, στεναχώρια. Έπρεπε να αντιμετωπίσει το θάνατο των γονιών του, έτσι, δύο ανθρώπων που τους ήθελε πολύ, ειδικά σε αυτή τη στιγμή, στη ζωή του, και όμως κατάφερε αυτό το 18 χρονών παιδί, μέσα από όλη τη θλίψη, τη στεναχώρια, την αγωνία του, να περάσει πρώτος, σχεδόν πρώτος δεν θυμάμαι τώρα, στις εξετάσεις. Φίλες και φίλοι μου, στη ζωή υπάρχουν και εκείνα τα παραδείγματα, τα οποία πολλές φορές τα περνάμε λίγο στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα, λίγο έτσι στον ντούκο, ας πούμε. Για μένα αυτό το παιδί είναι παράδειγμα επίτευξης στόχου μέσα από ανυπέρβλητες δυσκολίες. Αν μπόρεσε εκείνο, μπορούμε όλοι. Δεν έχει επίσης σημασία αν αποτύχετε. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Και λάθος θα κάνετε, και λάθος εκτιμήσεις, και άλλα θέλατε να πείτε, και άλλα γίνανε, και η ζωή θα σας τα φέρει διαφορετικά.
και θα σας πεταξεί στα βράχια η ζωή και θα σας φέρει αγωνίες και θα σας φέρει δυσκολίες, θα σας τα φέρει όλα αυτά. Μπορούμε τελικά να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας όμως? Εγώ προσωπικά πιστεύω πως ναι. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι αυτό με αυτό το παλικάρι. Κλείνει εδώ πέρα η παρένθεση. Ετοιμαστείτε για κάτι άλλο. Συνέχεια αυτό που είπα. Υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία λέγεται 369. Ίσως την έχετε ακουστά. Έχει μείνει με το όνομα, γνωστό με το όνομα Tesla. Το βλέπω και όλα σε κάποια βίντεο και ελληνικά, σε κάποια και ελληνικά sites και κανάλια και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Ονομάζεται μέθοδος Tesla. Η μέθοδος αυτή είναι η παμπάλαια. Ανήκει στην ορφική φιλοσοφία, αρχαία ελληνική ορφική φιλοσοφία, όπου ο αριθμός 369 έχει μια ιδιότητα, όπου αν τον προσθέσω, το 369, μου κάνει πάλι 9 στο τέλος. Μου κάνει 18 και μου κάνει πάλι 9, έτσι. Ο αριθμός 3, ο αριθμός 6, ο αριθμός 9 δεν είναι τυχαίος, παίζει ρόλο και θα σας δώσω μια μεθοδολογία, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, αλλά δύσκολη. Και θα με θυμηθείτε. Πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχετε να κάνετε, κάντε το, είναι να πάρετε ένα τετράδιο. Εγώ έχω αυτό εδώ πέρα σαν δικό μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Και γράφω εδώ, εντάξει, κάποια πράγματα τώρα. Λοιπόν. Και εδώ πέρα, λοιπόν, γράφετε, θα σας πω τη μεθοδολογία. Απλά πράγματα όμως, μην μου πάτε στην υπερβολή, γράψτε κάτι απλό, τρεις επιθυμίες. Μία, δύο, τρεις. Απλές όμως. Και που να έχουν να κάνουν και με εσάς. Μπορεί να πείτε, θέλω να κερδίσω 500 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Το επόμενο θέλω να έχω την ηρεμία μου για το επόμενο χρονικό διάστημα όλου του καλοκαιριού. Το επόμενο μπορεί να είναι, να είμαι πολύ ευτυχισμένος, ευτυχισμένη για το επόμενο διάστημα και να βγαίνω με τους φίλους μου, τις παρέες μου κτλ. Ξέρω, μπορεί να βάλετε κι άλλα, μπορεί να βάλετε γνωριμία, μπορεί να βάλετε ερωτικά, αλλά κρατήστε το απλό. Αφού τα γράψετε, στη συνέχεια θα πρέπει καθημερινά, και ας πω για το χρονικό διάστημα, καθημερινά για 6 φορές την ημέρα, για 9 δευτερόλεπτα, ή να το διαβάζετε ή να το ξαναγράφετε, γιατί μπορείτε να το ξαναγράψετε, έτσι, ή να το διαβάζετε ή να το ξαναγράφετε, 6 φορές την ημέρα για 9 δευτερόλεπτα. Οι 6 φορές μπορεί να είναι όποια χρονική στιγμή θέλετε εσείς. Αρκεί να υπάρχει μια λογική απόσταση. Δηλαδή, μην το γράψετε και το κάνετε εκείνη τη στιγμή. Α, ωραία, το κάνω τώρα, τελειώνω. Όχι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Κάντε το και θα δείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σας πληροφορώ. 3 επιθυμίες. 6 φορές την ημέρα κάνουμε, τα διαβάζουμε ή τα ξαναγράφουμε. 9 δευτερόλεπτα, αν το διαβάζετε, τουλάχιστον 9 δευτερόλεπτα, αφιερώνω 9 δευτερόλεπτα στην κάθε επιθυμία. Ισχύει ο κανόνας 369. Λοιπόν, όταν γράψετε την επιθυμία, θα σας δώσω 2-3 κλειδιά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πολλές. Γιατί γι' αυτό δεν ανήκει μόνο στην σφαίρα, ας πούμε, του μυστικισμού, είναι και στον νευρολογικό προγραμματισμό. Δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο, αλλά όποιος θέλει επιθυμίες, όποιος θέλει να είναι ξεκάθαρα, τα γράφει, τα ξαναβλέπει για να εντυπώνονται και να μπορέσει να επαναπρογραμματίσει το υποσυνειδητό του, τον εγκέφαλό του, ώστε να προγραμματιστεί με την επιθυμία αυτή. Το ένα που έχω να σας πω είναι ότι παίζει ρόλο αν ξεχάσετε να το κάνετε, παίζει ρόλο αν όταν το διαβάζετε ή όταν το γράφετε δεν νιώθετε συντονισμό, νιώθετε λίγο μπέρδεμα. Λέω ένα παράδειγμα. Αν έχετε γράψει, θέλω να κερδίσω ένα εκατομμύριο, μπορεί να λέτε θέλω δηλαδή, να μπερδεύεστε στη γλώσσα σας ή και μέσα σας και από μέσα σας. Ένα εκατομμύριο. Γι' αυτό πάμε σε πιο. Θα τα δείτε. Αυτά είναι συμβολισμοί, είναι γεγονότα τα οποία δείχνουν το μυαλό σας εκείνη τη στιγμή, το είναι σας, πόσο συντονισμένο καλά είναι με αυτές τις επιθυμίες. Όσο πιο καλά συντονισμένο, τόσο αρχίζει το υποσυνείδητο, η ενέργεια και ταυτίζεται με αυτό το σκοπό. Έχετε το υπόψη σας. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε, να δούμε, δοκιμάστε το, δείτε το, γράψτε μου κιόλας αν θέλετε στο βιντεάκι που θα βγει, αν πώς τα βλέπετε τα πράγματα και πώς γίνονται και πάμε γρήγορα να επεξηγήσουμε κάποια πράγματα.
Λίγο να κάνω άκρη εδώ για να μην μπερδευόμαστε. Σε αυτές τις πανέμορφες κάρτες. 1, 4, 7. Αν προσθέσω αυτούς τους αριθμούς, τον 1, το 4 και το 7, μας κάνει 12, μας κάνει 3. Αυτοί οι αριθμοί, ο 1, ο 4 και ο 7, είναι οι αριθμοί που φτιάχνουν τον αριθμό 3. Αν θυμάστε στα ταρό, ο αριθμός 3 συνδέεται με την... πώς τη λένε, με την... το ξέχασα, με την αυτοκράτηρα, συγγνώμη, όπου σημαίνει νέα πράγματα και νέα γέννηση. Όντως, ο αριθμός 3 έχει ενέργεια και σημαίνει γέννηση νέων πραγμάτων. Αυτοί οι αριθμοί, ο 4 και ο 7, αν τους έχετε, έχετε το κλειδί σας, είναι ότι μπορείτε να δημιουργήσετε, να γεννήσετε νέα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τον 1, 4, 7, μισό λεπτό, ας τα μαζέψω λιγάκι, δεν πειράζει, και μετά θα φέρω τους υπόλοιπους αριθμούς. Πάμε να δούμε λοιπόν τον αριθμό 1 λιγάκι. Είπαμε, ο 1, 4, 7 είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν. Και πάμε εδώ, ο αριθμός 1. Δρόμο ζωής, αριθμός 1, έχουμε πει πως βγαίνει, σημαίνει κουράγιο, δύναμη, εξυπνάδα, νέα πράγματα και στόχοι. Αυτά είναι τα δυνατά σας στοιχεία. Επίσης, το μάθημά σας είναι η καλύτερη γνώση των ικανοτήτων και των ταλέντων σας. Πάμε τώρα να δούμε, όσοι έχετε δρόμο ζωής 1, πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται εδώ. Ωραία. Πρώτη κάρτα λοιπόν, βεβαίως, μία βασίλισσα πεντάκτηνο, κάποια πράγματα χρειάζονται φροντίδα, το 9 κυπέλων, μη μου βγείτε, ναι, εύχεστε και θέλετε να κάνετε αρκετά πράγματα στη ζωή, και έχει βγει και το 6 πεντάκτηνο, κυρίως στα οικονομικά κομμάτια είναι αυτά τα οποία εσείς ενδιαφέρεστε περισσότερο και εύχεστε, γιατί εδώ έτσι όπως βγαίνει, εύχεστε όσον αφορά επαγγελματικές επιτυχίες, επαγγελματικές συνεργασίες και να προχωρήσετε στη ζωή σας. Το επόμενο, μισό λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό, ωραία. Το επόμενο είναι, αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Η δεύτερη τριάδα, στη ζωή έχει να κάνει ο αριθμός 6 γενικότερα στην αριθμολογία, ο αριθμός 3 είπαμε είναι η ενέργεια, είναι το χτίζω κατά κάποιο τρόπο, βάζω ενέργεια, είναι ο σπόρος, φυτεύω το σπόρο, αλλά αυτό το σπόρο όμως πρέπει να το φροντίσω, πρέπει να βάλω νερό, έτσι πρέπει να δώσω ενέργεια, το νερό είναι ενέργεια. Και στη συνέχεια βλέπουμε το σπόρο να ανθίζει, αλλά συνεχίζουμε όμως να τον προσέχουμε. Το 6 σημαίνει είναι μια περίοδος κατά κάποιο τρόπο ωριμότητας όπου δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις. Και έχει βγει ένας όμορφος κήπος, πράγμα που σημαίνει δυναμικό, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει όμορφα πραγματάκια. Εδώ είναι τα όμορφα αυτά, τα κρίνα ας πούμε, ναι, τα κρίνα, τα οποία σημαίνει άνθηση πραγμάτων. Άρα ο δρόμος ζωής σας σας προσφέρει στην όριμη φάση του αρκετές επιτυχίες και, αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Και το επόμενο είναι και ο αναβάτης και θέματα αγάπης και θέματα επικοινωνίας και το να προχωρήσετε και να πετύχετε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και ο αριθμός 9 που σημαίνει ολοκλήρωση έρχεται με τον αριθμό 2, συνεργασία, πληρότητα, ολοκλήρωση, γράμμα Β, ένας πολύ δυνατός αριθμός, αρμονία, συναισθηματική ολοκλήρωση. Ο επόμενος αριθμός που βγαίνει είναι έμβριο, κάτι καλό κυοφορείται και αναπτύσσεται. Συντονίζεται απόλυτα με όλο αυτό το κομμάτι, άρα η περίοδος ωριμότητας έχει να κάνει με καλή αρχή, χωρίς προβλήματα, με τη γέννηση νέων πραγμάτων και βεβαίως το επόμενο είναι η εστία που σημαίνει και προστασία. Έχετε προστασία, οικειότητα, ταξίδι, αρμονία, ασφάλεια. Έχετε όλες εκείνες τις ποιότητες προκειμένου εσείς πραγματικά να πρωτοπορήσετε στη ζωή σας και να πραγματοποιήσετε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τις επιθυμίες σας. Είναι στο δρόμο σας. Φυσικά θέλει προσπάθεια, έτσι. Ωραία, προχωράμε. Να τα μαζέψουμε αυτά. Να πάμε στον επόμενο αριθμό, που είναι ο αριθμός, μισό λεπτό, 4.
Λοιπόν, ο αριθμός 4, μισό λεπτό. Πού είναι, το χάσαμε. Α, να δώσω εδώ. Αριθμός 4. Ο πρακτικός, ο οποίος έχει οργάνωση, πρακτικότητα, ρεαλιστής, δουλειά, προσγειωμένος, φτιάχνει τύχη του. Δυνατός, αποφασισμένος, μεγάλη επιμονή και αντοχές. Αυτά είναι τα κλειδιά σας για τη δική σας προσωπική επιτυχία στο κομμάτι της ζωής σας. Δρόμος ζωής λοιπόν 4 είναι ο πρακτικός δρόμος ζωής και πάμε να δούμε τώρα εδώ γενικές ενέργειες, αρχή γέννηση νέων πραγμάτων. Έχετε περάσει μέσα από καταστροφές, μέσα από αλλαγές, ξαφνικές αλλαγές, τις οποίες όμως εδώ δείχνει ότι μπορείτε και τις διαχειρίζεστε, χρειάζεται η υπομονή. Όταν τυχαίνουν περίεργα, δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται υπομονή. Και το επόμενο είναι ο Άσος Πεντάκτηνο. Μεγάλη τύχη, μεγάλες επιτυχίες, δυνατά πράγματα, ωραία μηνύματα όσον αφορά στο κομμάτι των καινούριων ξεκινημάτων. Η περίοδος τώρα, ας το πούμε, οριμότητας που είναι το 6, εδώ πάμε το 3, πάμε στο 6 τώρα, γιατί είναι ένα ειδικό ρίξιμο που κάνουμε, είναι το 3-6-9 ρίξιμο, είναι το βιβλίο, σπουδές, το 4 συνδέεται και με τις σπουδές, επιτυχία, αλλά είστε και ένα κλειστό βιβλίο που δεν ανοίγεται εύκολα. Εντάξει, είναι ο χαρακτήρας σας. Η επιτυχία επίσης έρχεται και με ένα μπουκέτο λουλούδια, που σημαίνει αισιοδοξία, τύχη, ντάμα εδώ που βοηθάει και είναι εκεί κοντά σας, φίλοι ή οικογενειακοί φίλοι που είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει. Η επιτυχία έρχεται και με το δέντρο, που το δέντρο σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ρίζες, σημαίνει οικογενειακό κάρμα, αλλά και αντοχές και καλή υγεία όσον αφορά στο κομμάτι της ζωής και θεραπείες επίσης. Αλλά και παραμένω σταθερός στις αποφάσεις μου, στις σκέψεις μου και σε όλα αυτά τα οποία θέλω να κάνω. Το επόμενο λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι, ωραία, είναι ο Λύκος. Ελευθερία, δύναμη, σωστή διαχείριση, αυτοπεποίθηση, το 13 μας κάνει και 4, γράμμα λάμδα, αν κάπου όλο αυτό εσάς σας ενδιαφέρει. Το επόμενο που μας βγαίνει είναι η φωτιά. Πάθος, χρειάζεστε πάθος. Δημιουργικότητα, πάλι ο αριθμός 4 εδώ, δεν είναι τυχαίο που βγήκε. Επιτυχία, ανεξαρτησία είναι τα χαρακτηριστικά σας τα οποία σας οδηγούν στην επίτευξη του στόχου. Και το τελευταίο το οποίο βγαίνει, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ωραίο, είναι το βέλος. Βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη, ναι, έχετε εχθρούς, έχετε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και τόσο φιλικοί απέναντί σας. Παρόλα αυτά όμως σημαίνει ότι εσείς πρέπει να καταλάβετε, να δείτε και να ξεκαθαρίσετε, διότι έχετε την δυνατότητα να βάζετε στόχους και να τους πετυχαίνετε. Είπαμε είναι μέθοδος 3-6-9, δείτε το λιγάκι, πολύ καλά, πολύ ωραία, προχωράμε. Στο επόμενο που είναι το αριθμός 7. Ωραία. Ο αριθμός 7 είναι από τους περίεργους, είναι ένας πολύ πνευματικός αριθμός. Συνήθως το 7 μπαίνει σε ιδιαίτερες καταχρήσεις γενικότερα, προσπαθώντας να βρει αλήθειες στη ζωή. Είναι ο μύστης, να το φέρω κοντά εδώ, διέστηση, ένστικτο, οραματιστής, κλειστός χαρακτήρας. Αλλά τα δυνατά του σημεία είναι εδώ πέρα να το φέρω, να μάθει, να επικοινωνεί και να κοινωνικοποιηθεί. Πάμε εδώ να δούμε τώρα τι έχουν να μας πούνε τα χαρτιά. Λοιπόν, πρώτη κάρτα, βάλε στόχους, βάλε δύναμη, βάλε στόχους, προχώρα, είστε στο τόξο, το οποίο σημαίνει εδώ το τόξο, στο τόξο των νέων πραγμάτων. Εδώ σημαίνει το 5 κυπέλων, ξεπερνάω τη θλίψη, εδώ σημαίνει βάζω στόχους, ξεπερνώντας όμως κυρίως τη θλίψη μου, τη στεναχώρια και όλα αυτά τα οποία μου έρχονται ανάποδα και δεν αφήνω τη θλίψη να με κυριεύσει. Αυτά είναι τα κλειδιά σας που λέμε, έτσι είναι πολύ σημαντικό και ο διάβολος. Θα αντιμετωπίσετε εμπόδια στη ζωή. Έχετε ήδη αντιμετωπίσει πολλές φορές όμως κάποια πράγματα στη ζωή για να υλοποιηθούν, για να πραγματοποιηθούν, θα χρειαστεί να περάσετε μέσα από την κόλαση. Ο δικός σας ο σπόρος περνάει του 7, γι' αυτό είναι και πνευματικός αριθμός, σημαίνει ότι πνευματικός αριθμός σημαίνει ότι δεν είμαι, α, ωραία, δηλαδή έχω το 7, είμαι πνευματικός αριθμός. Όχι, σημαίνει περνάω μέσα από δυσκολίες, μέσα από προκλήσεις, μέσα από δύσκολα πράγματα και εμπόδια και τα καταφέρνω και προχωράω. Και έρχεται ο Σταυρός, προσέξτε. Μετά το διάβολο έρχεται ο Σταυρός. Είναι απίστευτο. Είναι ένας απίστευτος συντονισμός, διότι ο Σταυρός
έρχεται και εξορκίζει το κακό. Έρχεται ως προστασία. Εκεί που νιώθετε αδύναμοι, έρχεται η προστασία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία. Ναι, ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Όμως εδώ σημαίνει και πολύ μεγάλη ευλογία. Το επόμενο είναι Αλέπου. Ναι, εσείς ως 7 θα χρειαστεί κάποιες φορές στη ζωή να είστε και λίγο, να σκέφτεστε και λίγο πονηρά που λένε για να προχωρήσετε και να πετύχετε τους στόχους σας. Δεν είναι κακό. Και έχετε ένα σταθερό σπίτι, ένα σταθερό σημείο, υπάρχει μια πατρική φιγούρα που είναι εκεί, σας αγαπάει πολύ. Υπάρχει κάποιο άτομο πολύ αγαπητό σε αυτό το σπίτι μέσα, το αγαπάτε, σας αγαπάει και εκείνος. Οπότε η περίοδος ωριμότητας, να το πούμε έτσι γενικότερα για εσάς, το τόξο αυτό, είναι πολύ ισχυρό και πολύ ασφαλές. Τα καρμικά σας τώρα που έρχονται με το περίοδο 9 είναι ονειροπαγίδα. Ναι, βεβαίως το 7 ονειρεύεται, κάνει όνειρα, έχει πολλές ιδέες. Γενικά να προσέχετε, να βάζετε στόχους και να αποφεύγετε αρνητικές κυρίως καταστάσεις. Το επόμενο που έχετε σαν μήνυμα είναι το αυγό. Αγάπη, ευτυχία, ολοκλήρωση, ελπίδα, να έχετε ελπίδα. Γεννιούνται νέα πράγματα και φυσικά εννοείται μπορούμε να πετύχουμε και νέα πράγματα. Και το επόμενο είναι να βγει και η πυρόγα. Είναι ταξίδια, μετακομίσεις, αλλαγές. Προσέξτε όμως, διότι υπάρχουν καταστάσεις και άτομα τα οποία φεύγουν ή έρχονται από τη ζωή σας. Δεν είναι για κακό, είναι διότι έτσι έπρεπε να γίνουν. Ολοκληρώσαμε το πρώτο τόξο, το 1-4-7, και τώρα πάμε στο επόμενο τόξο, το οποίο είναι, να το βάλω εδώ, το 2, το 5 και το 8. Μεταξύ τους, όπως βλέπετε, οι αριθμοί έχουν μια διαφορά 3. Το 5 από το 2, 3, το 8 από το 5 έχουν 3. Και τι γίνεται εδώ? Αν προσθέσω τώρα αυτό, 8 και 2, 10 και 5, 15, 5 και ένα 6. Πριν είχαμε το 3, έχουμε το 6. Αυτό το τόξο λοιπόν είναι το τόξο και του ιδεαλισμού, τον άνθρωπο των ιδεών, αλλά είναι και το τόξο που φέρνει ιδέες. Είναι το τόξο επίσης που σημαίνει καλή συνεργασία. Είναι επίσης το τόξο το οποίο έχει να κάνει, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με το πνεύμα. Έχει να κάνει επίσης με την πνευματικότητα. Είναι πολύ δυνατό. Θα το δούμε τώρα όλα ένα-ένα. Άρα το κλειδί για όσους έχετε δρόμο ζωής 2 ή 5, 8 σημαίνει πνευματικότητα. Αλλά πάμε τώρα να δούμε το 2. Είπαμε, όσοι επίσης έχετε αριθμό Master 11, 22, 33, 44, θα βλέπετε τους κύριους αυτούς, θα βλέπετε εδώ τους αριθμούς τους συγκεκριμένους. Εντάξει, διότι πρέπει να κατακτηθούν πρώτα αυτοί οι αριθμοί και μετά οι υπόλοιποι. Α, αριθμός 2. Ο αριθμός 2, λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω να ρίχνω, είναι καλός συνεργάτης, διέστηση, ευαισθησία, ομαδικότητα, ειρηνικός αριθμός. Πολλές φορές όμως εδώ είναι το μάθημα του είναι να συμπαθήσει τους άλλους, να γεφυρώνει διαφορές και διαπραγματεύσεις. Ο αριθμός 2 είναι ένας αριθμός ειρήνης και ένας αριθμός ο οποίος έχει την ικανότητα να ειρηνεύει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα. Τι έχει γίνει εδώ? Εδώ έχουμε το 8 ξύφων που σημαίνει είχατε εγκλωβιστεί στο παρελθόν, προσπαθήσατε για διάφορα πράγματα, δεν σας επετράπει από τη ζωή την ίδια ή και από τους ίδιους τους εαυτούς. Προσπαθήσατε να κατακτήσετε ή να σας κατακτήσουν κιόλας λάθος άνθρωποι και με λάθος τρόπο. Γινόταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το βιώνουν περισσότερο αισθηματικά και επίσης αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή, δεν χρειάζεται προσοχή. Εδώ σημαίνει ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, ο οποίος είναι ο προστάτης σας, είναι αυτός ο οποίος σας αγαπάει, είναι αυτός ο οποίος σας δίνει δύναμη για να προχωρήσετε, να βάλετε τους πόρους με αρκετή ενέργεια και κυρίως τα επαγγελματικά. Όμως, κλειδί, βγαίνω από τον εγκλωβισμό μου. Βγαίνω από δύσκολες καταστάσεις, έτσι, αυτό. Το επόμενο είναι το πλοίο. Το πλοίο έχει μία μεγάλη, έχει πολλές έννοιες. Σημαίνει ο καλός ο καπετάνιος, σημαίνει ταξίδι, σημαίνει φεύγω, σημαίνει απομόνωση, φεύγω από κάπου, από κάτι. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί όμως να είναι και άσχημο. Μπορεί να είναι και χωρισμός. Το επόμενο που βγαίνει είναι ο σκύλος. Πίστη, έχετε ανθρώπους, πιστούς, σας αγαπάνε. Υπάρχει πολύ αγάπη σε εσάς, σας στηρίζουν, είναι πολύ καλό αυτό για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εσείς τα όνειρά σας και τις επιθυμίες σας. Προσέξτε όμως, διότι μέσα σε αυτούς εδώ πέρα τους φίλους υπάρχουν και ποντίκια, τα οποία το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι απλά να φάνε από εσάς την ευτυχία σας και να καταστρέψουν το έργο σας. Εσείς οι δύο θα συναντήσετε ανθρώπους που πολλές φορές θα θελήσετε να συνεργαστείτε,
ή να συζήσετε, αλλά γίνει δύσκολα. Εδώ μιλάμε τώρα για αναγέννηση. Εντάξει, θετικές αλλαγές, νέοι κύκλοι ζωής. Αναγκαστικά έρχονται. Μπορείτε να πετύχετε μέσα από νέους κύκλους. Το επόμενο είναι το τσεκούρι που σημαίνει κλείσιμο κύκλων. Εδώ ανοίγουν κύκλοι, κύκλοι, εδώ κλείνουν κύκλοι. Έτσι είναι η ζωή, φίλες και φίλοι. Ανοίγουν, κλείνουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Μικρή θάνατη ίσως καθημερινά. Και το επόμενο που έρχεται σαν μήνυμα να σας πει είναι το άπειρο, είναι το ωμέγα, είναι αγάπη. Μόνο η αγάπη και οι σχέσεις με μεγάλη διάρκεια είναι για εσάς, οι οποίες σας δίνουν τη δύναμη να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να πραγματοποιήσετε λοιπόν τα όνειρά σας. Εντάξει. Φεύγουμε λοιπόν από τον αριθμό 2, πάμε στο επόμενο, ο οποίος είναι ο 5. Ο αριθμός 5 λοιπόν είναι επικοινωνιακός, έχει λέγειν, πολύ λέγειν, πολύ μπλα μπλα, ελεύθερο πνεύμα, περίεργος, αναζητά εμπειρίες, περιπέτεια και πολλές φορές παθιασμένος με αυτό που κάνει. Απλά χρειάζεται προσοχή, διότι πολλές φορές εδώ έχουν και μια αρνητική αποτύπωση. Δηλαδή πολύ μπλα μπλα και όχι ουσία, ας το πούμε. Εδώ τώρα το μάθημά του είναι να αποφεύγει κάθε είδους εθισμό, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και κάνει γενικότερα να κάνει υπομονή με αργούς ρυθμούς που δεν μπορεί με ανθρώπους που έχουν έναν πιο αργό ρυθμό, ας το πούμε, εντάξει. Ο αριθμός 5 είναι και αυτός ένας αριθμός ο οποίος είναι δυνατός, φέρνει αλλαγές, φέρνει επικοινωνία, είναι δυνατός αριθμός, είναι και ο αριθμός του ανθρώπου γενικότερα, είναι και το 5 στήσιμο. Ο αριθμός των 5 στήσεων. Όταν λέμε θυσμοί, σημαίνει ότι στην προσπάθειά του για καλοπέραση μπαίνει σε ιδιαίτερες καταστάσεις. Okay. Τι γίνεται εδώ? Υπάρχει το αστέρι. Πολύ τύχη, κατεύθυνση, εφόσον κάποιος ακούσει το εσωτερικό κάλεσμα, την εσωτερική του ενέργεια για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Θα παλέψετε στη ζωή. Εδώ βγαίνει το 7, μπαστούνι, θα παλέψετε, θα προσπαθήσετε, θα περάσετε δυσκολίες για να νικήσετε όλα εκείνα τα εμπόδια. Έχετε και την εγκράτεια, ευλογία, ευλογίες από αγγέλους, πολύ δυνατά χαρτιά εδώ πέρα εσείς οι 5. Έχετε την τύχη με το μέρος σας, αρκεί να το αντιληφθείτε και να το πιστέψετε. Είπαμε, νόμος 369, ιδιαίτερος, θα δείτε κι εσείς, δεν βγαίνει εύκολα, θα το δείτε. Ενώ δηλαδή σαν διαδικασία θα ξεχάσετε, θα κάνετε, θα ξεχαστείτε, θα πείτε «Ωχ, ναι», θα ξεχάσετε το τετραδιό σας, δεν θα βρίσκετε μολύβι, δείτε τα, παρατηρήστε το. Όμως εδώ πέρα έχουμε τους πελαργούς, οι οποίοι φέρουν πάντα το καινούριο, το νέο, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αλλαγές στη ζωή και τους αρέσει να σας αρέσει και θέλει και λογικό είναι, και σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να μαθαίνετε μόνο ευχάριστα νέα και καλά νέα, υποστήριξη από μία ντάμα. Ξαναβγήκε το αστέρι εδώ. Αστέρι δεν είναι τυχαίο. Από διαφορετικά ντεξ να βγαίνουν λοιπόν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δείχνει ότι έχετε κατεύθυνση. Ακολουθήστε το ένστικτό σας, έχετε κατεύθυνση, μπορείτε να τα καταφέρετε. Βεβαίως, ναι, θα αντιμετωπίσετε, ο λογικό είναι, και αρκετά εμπόδια, τα οποία όμως αυτά τα εμπόδια μπορείτε να τα ξεπεράσετε. Στο επόμενο που έχουμε εδώ πέρα είναι το εξής, είναι μάτι. Το μάτι σημαίνει και προστασία και αποκαλύψεις. Έχετε μάτι, βέβαια έχει και περιέργεια εδώ σημαίνει, αλλά μπορείτε και βλέπετε και κάτω από τις καταστάσεις και το τι πραγματικά συμβαίνει. Το επόμενο είναι, μου βγήκε ανάποδα εδώ, είναι ο ιστός, προσοχή στα αρνητικά άτομα, παγίδες, άσχημες και δύσκολες καταστάσεις. Προσέξτε, διότι εδώ υπάρχει ένας εγκλωβισμός, ενεργειακός εγκλωβισμός για τον καθένα τι είναι, για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε, είπαμε, τα όνειρά σας. Ναι, υπάρχει ένας εγκλωβισμός, πρέπει να το ξεπεράσετε και εδώ έχει βγει ανάποδα η θηλιά. Εδώ είναι σοβαρά προβλήματα, ύπουλοι εχθροί, μεγάλα εμπόδια. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εδώ τι σημαίνει. Όντως, αριθμολογικά, ο αριθμός 5, ένας αριθμός περίεργος, όπου τον αριθμό 5 κάποιος ή θα τον αγαπήσει πολύ ή θα τον μισήσει πολύ. Στον αριθμό 5 ή θα σας αγαπήσουν πάρα πολύ πολλοί άνθρωποι ή και θα σας μισήσουν κάποιοι άνθρωποι. Προσέξτε το, αυτό εδώ πέρα είναι γενικότερα περίεργο, διότι θα έχετε εμπόδιο εσείς για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και τις επιθυμίες σας. Και γενικότερα να δούμε αυτό το τόξο, ας πούμε. Εντάξει. Επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 8. Δυνατός αριθμός, καρμικός αριθμός, σημαίνει φιλοδοξία, οργάνωση, επιχειρήσεις, εταιρείες, χρήμα, κάρμα. Εδώ μπορεί να σημαίνει ότι
Να μάθει ότι δεν είναι όλα μόνο χρήματα, αλλά να αποκτήσει τη φιλοδοξία αλλά και να βρει ισορροπίες και πνευματικότητα. Δυνατός αριθμός, πολύ φιλόδοξος, συνήθως κάτω από αυτόν τον αριθμό γεννιούνται επιχειρηματίες, μεγάλα στελέχη, άνθρωποι του χρήματος, άνθρωποι με εξουσία και δύναμη, όμως αγνοούν την αγάπη. Εδώ λοιπόν σημαίνει δύναμη αλλά και βοηθάω. Αυτό είναι το κλειδί. Πετυχαίνω αλλά και βοηθάω. Ακούω τη διέστησή μου, ακούω την πνευματικότητα. Αυτό το οποίο μας βγαίνει είναι η διασκέδαση, η χαρά της ζωής, η ευτυχία, οι συναντήσεις, οι άνθρωποι, η ολοκλήρωση, το χτίσιμο ενός σπιτιού ίσως, μιας οικογένειας, αλλά και μιας επιχείρησης ίσως. Να το χρήμα, 15 άκτινο. Μεγάλοι στόχοι, ισχυροί στόχοι, πολλά πράγματα, δυνατές καταστάσεις, πρέπει να βάζετε, μπορεί να βάζετε μεγάλα σχέδια για να τα πετύχετε, έχετε το πρακτικό μυαλό, έχετε το δυνατό μυαλό, μπορείτε να πετύχετε, υπάρχει και το όνομα εδώ πέρα και έχουμε και τον Άσο Μπαστούνι, ο οποίος έρχεται και σας λέει καινούργια ξεκινήματα, καινούργιες καταστάσεις, αλλά θα απαιτηθεί από εσένα για να τα κάνεις αυτά πολύ υψηλή και δυνατή ενέργεια. Το επόμενο. Το επόμενο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, εδώ είναι το 3 πάνω στο 6, είναι η σελήνη, συναισθήματα. Έχετε συναισθήματα, δυσκολεύεστε για να τα εκφράσετε, παρόλα αυτά όμως έχετε όλα εκείνα τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τις περίεργες καταστάσεις, έχετε το κλειδί, να το έχετε υπόψη σας, μπορείτε να πετύχετε, απλά ίσως δεν το πιστεύετε πολλές φορές, και το δαχτυλίδι σημαίνει δέσμευση, δεσμεύομαι απέναντι σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, προκειμένου να πετύχω και να φέρω κάτι καινούριο και ισχυρό, γιατί το δαχτυλίδι είναι και εμπιστοσύνη. Το δαχτυλίδι που σας δίνει ο συνεχιστής, η συνέχεια, το ένα και το άλλο. Και μην ξεχνάμε, στα παλιά χρόνια το δαχτυλίδι, το μαγικό δαχτυλίδι, ήταν ένδειξη σοφίας, δύναμης, γνώσης, αλλά και ισχυρής εξουσίας, ας το πούμε. Εδώ τι σημαίνει, έχει βγει ο χρυσός ανάποδα. Διαφθορά, προσοχή, εσείς πολύ μεγάλη προσοχή στη διαφθορά, στην κακή φήμη και στους εχθρούς, οι οποίοι σας ζηλεύουν και θα σας βάλουν εμπόδια στην πραγματοποίηση της ευχής σας. Ζευγάρι, όμως εδώ υπάρχει ευτυχία, εκπλήρωση επιθυμιών, επιτυχημένες σχέσεις αλλά και συνεργασίες, οπότε ξεπερνάτε τα εμπόδια, δηλαδή σας βάζουν παγίδες, χάνετε αλλά το ξεπερνάτε και γίνεστε πιο ολοκληρωμένοι από ό,τι ήσασταν προηγουμένως. Το επόμενο λοιπόν είναι, ανάποδα είναι το ραβδί. Προσοχή μεγάλη είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, κατάχρηση της εξουσίας. Εσείς οι 8-8 κινδυνεύετε να φέρεστε στους ανθρώπους με έναν πάρα πολύ άσχημο ίσως τρόπο. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους, αλλά επειδή είναι το κάρμα, μεγάλη προσοχή για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Πάμε τώρα. Επόμενο τόξο. Φίλες και φίλοι, τα επόμενα τόξα είναι το 3, το 6 και το 9. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ φίλες και φίλοι έχουμε 3 ο καλλιτέχνης, 6 που είναι η ευαισθησία και η διέστηση και η αρμονία και το 9 ο μύστης. 3, 6, 9. Αν τα προσθέσω 3 και 6, 9, 9 και 9, 18, 18 και 1, 9. Είδατε πως βγαίνουν λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε το τόξο, αυτό λέγεται το τόξο, ο αναδρόμος ζωής είναι 3, 6, 9, είναι το τόξο της διέστησης. Είναι το τόξο το καλλιτεχνικό και τις ενέργειες. Λοιπόν, πάμε με τον αριθμό 3 να τον δούμε. Ο αριθμός 3 λοιπόν σημαίνει δημιουργικότητα, φαντασία, επινοητικότητα, γοητεία, μαγνητισμός και κέφι φυσικά, διασκέδαση και καλλιτεχνική φύση. Το μάθημά του ποιο είναι? Προσοχή στη ματαιοδοξία και να μάθει στην κριτική λοιπόν. Το 3 δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκουμε καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, κάθε λογής, καλλιτεχνική φύση. Με χαρίσματα, με ταλέντα, με κοινωνικότητα, δημιουργικότητα, αισιοδοξία κτλ. Κτλ. Είναι ένας, προσέξτε, ένας αριθμός ο οποίος δεν μπορεί να αισθανθεί αγωνία και απεσιοδοξία, αλλά κάπου μετά λέει, όχι ρε φίλε, δεν θα τα αφήσω, θα το πολεμήσω. Ιεροφάντης, μεγάλη πνευματικότητα, αναζήτηση, αλήθειες, διότι ένας καλλιτέχνης επίσης πολλές φορές για να μπορέσει να φτάσει στις αλήθειες περνάει μέσα από την πνευματικότητα. Εδώ φανερώνονται οι αλήθειες. Η πνευματικότητα και η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Ένας βασιλιάς, εδώ σημαίνει ένας βασιλιάς. Μπαστούνι,
που βοηθάει στην πνευματικότητα, αλλά βοηθάει και στις αποφάσεις. Πολύ φωτιά μέσα, πολύ ένταση, πολύ δύναμη, πολύ σοφία, πολύ ωριμότητα. 7 κυπέλων βεβαίως, οι 7 ευλογίες, αλλά και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι εδώ πέρα, εσωκλείονται. Είναι θέμα επιλογών. Τι θα δείτε, 7 θανάσιμα αμαρτήματα ή 7, ή 7 θαύματα, για να προχωρήσετε. Προσοχή στο συναισθηματικό κόσμο και, και στα σκαμπανεβάσματα. Το επόμενο είναι η περίοδος, λοιπόν, για να δούμε λίγο την περίοδο ωριμότητας εδώ. Έχουμε το δρεπάνι. Το δρεπάνι ξεκαθαρίζει πράγματα. Στη ζωή σας αρκετές φορές θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να τους απομακρύνετε. Ο πύργος, προστασία. Αναζητάτε την προστασία. Κάποιες φορές αισθάνεστε ανασφάλεια, χρειάζεστε ένα πύργο να βλέπετε από πάνω αφιψηλού τα πράγματα που πηγαίνουν. Προστασία της σχέσης, της συνεργασίας, είναι έντονο αυτό μέσα σας. Εντάξει. Αλλά έχετε όμως και αρκετή τύχη, γιατί εδώ είναι το τριφύλι. Και τι έχουμε εδώ, για να δω κάτι, έχουμε 2 εξαράκια εδώ. Τα 2 εξαράκια είναι 2 πολύ σημαντικοί αριθμοί. Είναι καλή αριθμή, πολύ συμβατή με εσάς. Το 6 σημαίνει σχέσεις. Αλλά επίσης σημαίνει και φτιάχνω και πράγματα υλοποιώ. Πολύ καλό. Εδώ είναι η τύχη. Μπορώ να πετύχω μέσα από την τύχη μου. Την τύχη γενικότερα, την έλξη. Πύλη. Ανοίγετε πύλες. Ναι, φίλες και φίλοι, ακούγεται παράξενο, αλλά ανοίγουν πύλες εδώ πέρα. Διλήμματα ίσως που είχατε, λύσεις. Αριθμός 30, μας κάνει πάλι 3. Δεν είναι τυχαίο. Νέοι κύκλοι, νέες ευκαιρίες, μετακινήσεις. Είναι μια πολύ ισχυρή κάρτα, η οποία σας δείχνει το πνευματικό σας υπόβαθρο και την πνευματική σας ενέργεια που την έχετε, μην την φοβάστε. Κουκουβάγια, γνώση, δάσκαλος, καθοδήγηση, πνευματικότητα, διορατικότητα, πόσο στο εσείς είστε εδώ πέρα και πόσο αυτό σας βοηθάει γενικότερα στη ζωή σας για την εκπλήρωση των επιθυμιών σας και των στόχων σας. Και έχουμε και ένα Σκορπιό, αναγέννηση, άμυνα, επιθέσεις, απεξάρτηση, ταφ. Θέλει προσοχή λοιπόν σε εσάς εδώ πέρα, μην μπλέξετε κι εσείς, γιατί το 3 μπορεί να μπλέξει, με ενέργειες περίεργες και αυτοκαταστροφικές ή να σπαταλάτε την ενέργειά σας από εδώ και από εκεί χωρίς σκοπό και χωρίς νόημα. Αυτά είναι τα κλειδιά σας. Πάμε στο επόμενο. Αριθμός 6. 6 είμαι κι εγώ. Αρμονία και είναι ευαισθησία, διέστηση, θεραπευτής, υποστηρικτικός, είναι πολύ υπεύθυνος, υψηλού επίπεδου καλλιτέχνης. Και το μάθημά του, το μάθημά σας δηλαδή ως ηγετέξι, να μάθει να διατηρεί ισορροπίες, έβρεση εργασίας με νόημα και να αντιμετωπίζει την απόρριψη, έτσι. Εννοείται, η απόρριψη είναι μέρος της ζωής. Ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Όσοι έχετε το 6, μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητά σας. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας, πόση δύναμη έχετε, πόση σιγουριά, πόση αυτοπεποίθηση και ένταση και δύναμη για να μπορέσετε να προχωρήσετε προς το μέλλον. Βασιλιάς κυπέλων, εδώ έχει να κάνει με τη διέστηση πάλι, έχει να κάνει, εδώ σημαίνει λογική και διέστηση. Ένα κράμα ιδιαίτερο μεταξύ λογικής και διέστησης και ο βασιλιάς κυπέλων σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο σχέδιο της ζωής. Άσος κυπέλων. Πολύ δυνατό. Βρε δεν πά να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν σε εσάς. Ο άσος κυπέλων είναι θεϊκή προστασία. Δηλαδή, σας απολύνω από μια εργασία. Θα το πολεμήσετε, θα βάλετε τη διέστησή σας, θα πάτε, θα βρείτε τις λύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα επιβιώσετε. Τα πουλιά, που σημαίνει επικοινωνία, έχετε το χάρισμα της επικοινωνίας, μπορείτε να μιλάτε. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ δηλαδή μέσα από αυτό το κανάλι εκφράζομαι και τα πουλιά σημαίνουν το πέταγμα, την επικοινωνία, το χαρούμενο μήνυμα που έρχεται κτλ. Και το μήνυμα βεβαίως όχι μόνο πάντα χαρούμενο, αλλά ό,τι είναι, θα βρεθείτε πάντα σε ένα σταυροδρόμιο όπου θα πρέπει να επιλέξετε πού θα κατευθυνθείτε και πώς θα πάτε. Μη φοβάστε, έχετε δύναμη και υποστήριξη. Υπάρχει και μια γυναίκα η οποία είναι καρό, σημαίνει γη, που σας δείχνει την υποστήριξη αλλά και τη διαδρομή που χρειάζεται να περάσετε και πώς η αγάπη έχει η καρδιά σας μέσα, αλλά και εσείς, αλλά και οι άνθρωποι σας αγαπάνε πραγματικά και σας συμβουλεύονται. Δεν είναι τυχαίο, έτσι.
και ζητάνε για τη συμβουλή σας, αλλά υπάρχει πολύ καρδιά. Πάρα πολύ καρδιά και πολύ αγάπη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το κηρύκιο. Ναι, βεβαίως, καριέρα, θεραπεία, προστασία, σημαντικά γεγονότα. Γεγονότα τα οποία θεραπεύονται. Δεν είναι τυχαίο, είναι το 33 και μας κάνει 6. Οπότε το έχετε και αυτό το κομμάτι. Εδώ επίσης έχουμε κόμπρα. Πάντα σας προειδοποιούν οι κίνδυνοι, δηλαδή παίρνετε προειδοποίηση. Ο δρόμος ζωής αυτός έρχεται και σας φανερώνει τυχόν δυσκολίες, αλλά είστε και σε ετοιμότητα. Και εδώ είναι και ο πατέρας που σημαίνει, που σημαίνει δύναμη, αρχηγικές ικανότητες, επίτευξη στόχων, εξουσία, δυνατό χαρτί. Τα πετυχαίνετε μέσα λοιπόν από πολύ όμορφες ενεργειακές αποτυπώσεις και μέσα από αυτή τις όμορφες έτσι κάρτες δείχνει τη θέλησή σας για να πετύχετε τους στόχους σας και τα καταφέρνετε. Εννοείται τα καταφέρνετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε. Είπαμε. Τι σας είπα και στην αρχή του παραδείγματος, το παλικάράκι, αλλά και το 369. Και πάμε τώρα λοιπόν στο τελευταίο μας, το οποίο είναι ο μύστης. Εντάξει. Πολύ διαστητικός, εσωτερική δύναμη, μεγάλη φαντασία, ψυχικά χαρίσματα, αυτογνωσιακός, αλτρουιστής. Το μάθημά του είναι να μάθει, να βάζει στόχους, να μάθει ότι μπορεί να εξισορροπεί ύλη, χρήμα και βοήθεια σε συνανθρώπους και γενικότερα να αντιμετωπίζει τις προσωπικές του προκλήσεις. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ναι, το 5 πεντάκρινο είναι να βγείτε από τη μιζέρια. Ο 9, επειδή έχει ψυχικά χαρακτηρίσματα, ίσως να μην τα αντιλαμβάνετε. Το 5 πεντάκρινο σημαίνει όμως βγαίνω, προχωράω, αποκτώ πνευματικότητα και δύναμη. Έχει βγει άλλο ένα πεντάρι. Λοιπόν, το πεντάρι σημαίνει θα δώσω μάχες. Θα δώσω μάχες σε ένα έδαφος το οποίο μπορεί να είναι εχθρικό και μίζερο, αλλά μέσα από την πνευματικότητά μου, μέσα από τις γνώσεις μου, καταφέρνω και γίνομαι νικητής της ζωής. Έχετε αυτό υπόψη σας, πολύ σημαντικό κλειδί. Ακόλουθος πεντάκτηνο, που σημαίνει ότι προχωράω λοιπόν με δύναμη να ολοκληρώσω τα όνειρά μου και κυρίως την ύλη. Σας ενδιαφέρει η ύλη, δεν είναι κακό, έχετε τις ευκαιρίες, αλλά αξιοποιήστε την πνευματικότητα για να σας έρθουν και ευκαιρίες. Έτσι πηγαίνει, αυτό είναι το κλειδί. Ο ήλιος, φανερώνονται τα πάντα όλα στη διαδρομή σας, νέα ξεκινήματα, δεν φοβάστε τίποτα, έχετε εμπιστοσύνη, προχωρήστε. Κύριος εδώ πέρα, γνωριμίες, αν είστε γυναίκα γνωρίζετε στη διαδρομή σας κάποιον άνθρωπο, άντρα που μπορεί να σας βοηθήσει. Λίγο περίεργος είναι, αλλά σας βοηθάει όμως. Αν είστε άντρας, είστε εσείς ή κάποιους φίλους. Εδώ έχουμε την άγκυρα, πολύ δυνατό, γιατί η άγκυρα σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει δύναμη, σημαίνει και ολοκλήρωση. Και το επόμενο έχουμε εδώ πέρα για να δούμε είναι, μας βγήκε λίγο ανάποδα, είναι ένας άντρας ανάποδα, φοβάστε την απώλεια ελέγχου, τον ανταγωνισμό και πολλές φορές ίσως και την έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δεν αισθάνεστε αρκετά δυνατή, ενώ έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα σας. Δείτε το λιγάκι. Όπα, σκίες. Σκίες σημαίνει φόβοι, εμπόδια, κρυφές καταστάσεις. Είστε πολύ διαστητικοί και ψυχικοί, με αποτέλεσμα να συνδέεστε και λίγο ενεργειακά με περίεργα πράγματα. Δεν χρειάζεται να φοβάστε. Επίσης δεν χρειάζεται να φοβάστε αν έρθετε και σε σύγκρουση με κάποιους ανθρώπους. Και το επόμενο, δημιουργικότητα. Προσέξτε, εδώ είναι το κλειδί. Οι αρνητικές ενέργειες γίνονται θετικές. Βελτιώνετε τη ζωή σας. Είναι και το ύψιλον που, που σημαίνει και υψηλή πνευματικότητα. Και έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να πετύχετε όλα αυτά μέσα από την αντιστροφή της ενέργειας, ό,τι είναι αρνητικό γίνεται σε θετικό. Έχετε και τον ήλιο, πολύ καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Αν σας άρεσε, κάντε το like σας, κάντε την εγγραφή σας. Αν είσαι και καινούριος, κάντε την εγγραφή σου. Πατήστε το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποίησεις και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούριο. Έως τότε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ.